Καλημέρα Πάπο. Πρωινή ενημερωτική εκπομπή με θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ειδήσεις με τη συντακτική ομάδα του Ράδιο Πάπος. Είναι Παρασκευή 9 Ιουνίου. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Νεάπολης, τον κύριο Θωμά Παπαναστασίου, για να δούμε μαζί τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Βεβαίως το διεθνές δίκαιο που διδάσκει ο κύριος Παπαναστασίου, υπ' αυτό το πρίσμα θα το εξετάσουμε, το πλέγμα των διαφόρων συμφερόντων που συγκρούονται σε αυτή τη γωνιά που έτυχε να βρισκόμαστε κι εμείς, της Νοτανατολικής Μεσογείου. Κύριε Παπαναστασίου, καλώς ορίσατε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που θα λέγαμε ότι η περιοχή φλέγεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πόλεμο στη Συρία, τώρα με το Κατάρ και την απομόνωσή του από τους υπόλοιπους Άραβες, τις σχέσεις που αναπτύσσει με την Τουρκία, τα θέματα της δικής μας ΑΟΣ, της συνεργασίας μας με το Ισραήλ και με τους γείτονες, και από την άλλη την Τουρκία να καιροφυλαχτεί για να πάρει κάτι, το ρόλο που διαδραματίζουν οι μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα μπορούσε να γίνει, το ενδεχόμενο να φτιάξουμε ένα αγωγό που να μεταφέρει μακριά από την Τουρκία αυτό τον πλούτο. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε με τη δική σας βοήθεια, κύριε Παπαναστασίου. Θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον. Θέσατε όλα τα θέματα, όπως λέμε, στον τύπο των ύλων, πολύ ωραία. Βεβαίως, το να καταφέρει κάποιος να αναλύσει τόσο περίπλοκα θέματα θα ήταν πραγματικά άθλος, αλλά πραγματικά θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε. Μάλιστα. Ό,τι μπορούμε, και το ρόλο του διεθνούς δικαίου φυσικά σε όλη αυτή την δύσκολη σκακέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα πιο απλά σχετικά. ΑΟΣ λέμε, το ακούμε συνεχώς, στην ΑΟΣ μας, στην ΑΟΣ τους, να συναντηθούν οι ΑΟΣ. Τι είναι η ΑΟΣ καταρχήν, κύριε Παναστασίου? Πολύ ωραία, δίνετε αυτή την ευκαιρία και σε μένα αλλά και στους ακροατές σας. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, λοιπόν, όπως είναι η πλήρης ονομασία του ακρονιμίου ΑΟΣ, είναι, θα έλεγα, ο νομικός αυτός θεσμός του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, που μας έδωσε εμάς ως Κύπρο την αφορμή να επιτύχουμε όλες μας τις ενεργειακές μας τακτικές και στρατηγικές. Σε όλο αυτό το δύσκολο puzzle που αναφέρατε πριν, με τόσα πολλά γεγονότα, απρόβλεπτα τα περισσότερα όπως συνήθως γίνεται, και δύσκολα, ένας πολύ καλός σύμμαχος, ειδικά για ένα αδύναμο κράτος όπως είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το Διεθνές Δίκαιο, που δεν έχει ναυτικό και αεροπορία, ακριβώς, πούμε, να επιβάλλει το ακριβώς αυτό το πράγμα, ναι. Εκεί λοιπόν που η διπλωματία των κανονιοφόρων σταματά, είναι εκεί που αρχίζει το Διεθνές Δίκαιο. Η ΑΟΣ είναι ο θεσμός αυτός της τελευταίας σύμβασης του δικαίου της θάλασσας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, της συνθήκης του Μοντέγκο Μπέι, όπου το 1982 καταλήξαμε επιτυχώς αρκετά κράτη από όλον τον κόσμο να συμφωνήσουμε την χάραξη των θαλασσίων συνόρων αλλά και των θαλασσίων ζωνών σε όλα τα παράκτια κράτη της γης. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Μια τεράστια αντιπροσωπεία νομομαθών, νομικών και πολιτικών και τεχνοκρατών έκανε για αρκετά χρόνια μία μάχη διπλωματική, ώστε να καταφέρουν κράτη όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που περιβρέχεται από θάλασσα, να δημιουργήσει μία ζώνη που εκεί θα έχει αποκλειστικά δικαιώματα σε σχέση με όλους τους άλλους. Δηλαδή να σε σχέση με τους γείτονές της, προφανώς. Με τους γείτονές τους, αλλά και κυρίως σε σχέση με ισχυρότερα κράτη που έχουν και το ναυτικό και την τεχνογνωσία για να μπορούν να επέμβουν ακόμα και μακριά από τις ακτές τους. Η ΑΟΣ λοιπόν είναι κάτι το ενδιάμεσο μεταξύ των ανοιχτών θαλασσών, που εκεί δεν υπάρχει κανενός το δικαίωμα να δράσει, και της Αιγιαλίτιδας ζώνης, που είναι η ζώνη αυτή που θεωρείται
Ιωνή, θα λέγαμε εμείς το δίκαιο, έδαφος. Δηλαδή η Αιγιαλίτιδα ζώνη εκτείνεται στα 12 ναυτικά μίλια, μέχρι 12. Είναι εκεί που, ενώ είναι νερό, είναι ύδατα, θεωρείται κυριαρχία του παράκτιου κράτους, ως να ήταν έδαφος. Η ΑΟΣ είναι κάπου ενδιάμεσα. Δημιουργήθηκε λοιπόν από την ανάγκη των κρατών, πρώτον γιατί τεχνολογικά είχαμε τον 20ο αιώνα τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε ανοιχτά των ακτών μας έως και 200 μίλια που φτάνει το πλάτος της ΑΟΣ τους διάφορους φυσικούς πόρους. Ένας αυτός ήταν βασικός λόγος, και ένας άλλος λόγος ήταν φυσικά να προστατέψουμε το θαλάσσιο περιβάλλον από απρόσκοπτες ενέργειες τρίτων κρατών. Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησε. Η έκταση της ΑΟΣ, είπατε 200 μίλια, ή ακριβώς. Αυτό ή μπορεί να είναι και μεγαλύτερη και μικρότερη. Ακριβώς. Ένας από τους μεγάλους λόγους διαφωνίας ήταν ποιο θα ήταν το εύρος, το πλάτος αυτής της θαλάσσιας ζώνης. Τα ισχυρά κράτη όπως η Αμερική το 1982 αντιστάθηκε σε αυτό, θεωρώντας ότι εάν καταφέρουν όλα τα κράτη της γης, η πλειοψηφία των κρατών. Ήταν ο Ρίγκαν τότε. Η πλειοψηφία των κρατών, καταλαβαίνετε, βρέχεται από θάλασσα. Εάν καταφέρουν όλα τα κράτη να έχουν κάποια αποκλειστικά δικαιώματα σε τόσο μεγάλο πλάτος θαλάσσιας ζώνης, τι θα μείνει για όλους τους υπόλοιπους. Εκεί έπαιξε ρόλο και η ελληνική αντιπροσωπεία ως ναυτικό κράτος και η Ελλάδα. Καταφέραμε και υπογράψαμε το 1982 ότι το πλάτος και της υφαλοκρηπίδας, συναφής έννοια, και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα μπορεί να οριστεί έως τα 200 ναυτικά μίλια. Εδώ να πω καταφέραμε να υπογράψουμε, γιατί βλέπετε η ιστορία έχει καμιά φορά την δική της σημασία. Μόνο 4 κράτη αρνήθηκαν να υπογράψουν. Πολύ σημαντικά για μας. Το ένα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το άλλο είναι η Τουρκία. Και τα δύο άλλα είναι το Ισραήλ και η Βενεζουέλα. Το καθένα από αυτά για δικούς του ξεχωριστούς λόγους. Σήμερα όμως, μετά από τόσα χρόνια, είδαμε πώς το διεθνές δίκαιο, όταν χρησιμοποιείται ως καλό εργαλείο, μπορεί να δώσει πραγματικά μεγάλες βοήθειες για κράτη όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Με αυτή τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, του 1982 λοιπόν, η Κύπρος, στις αρχές του 2000, ξεκίνησε και εφάρμοσε με καλή διπλωματία, τόσο από τον... Με κάποια σκαμπανεβάσματα βέβαια. Βεβαίως. Και κάποια λάθη παρελθόν. Σίγουρα στην πορεία. Για κάτι το οποίο ήταν δύσκολο στην Μεσόγειο να μιλήσει τότε κάποιος για αποκλειστική οικονομική ζώνη, κατάφερε και ξεκίνησε μια πολύ καλή διπλωματία με τους γείτονές της, με εξαίρεση την Τουρκία φυσικά. Λέω δύσκολη περίπτωση γιατί η ΑΟΣ, επειδή έχει τέτοιο μεγάλο πλάτος αποκλειστικών δικαιωμάτων στη θάλασσα, θεωρήθηκε πολύ δύσκολος θεσμός να εφαρμοστεί σε περίκλειστες θάλασσες όπως είναι και η Μεσόγειος. Εφαρμόστηκε στη Βόρεια Ευρώπη από τα κράτη της Βορείου Ευρώπης, αλλά ήταν δύσκολο να ξεκινήσει στην Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο είχαμε μόνο κάποιες ζώνες προστασίας της αλιείας, που έχουμε δικαίωμα αλιείας στην ΑΟΣ, ή βιολογικής προστασίας. Η Κύπρος, όντας μικρή αλλά κινούμενη με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού του νομικού θεσμού, έκανε το 2003 την πρώτη συνθήκη οριοθέτησης, όπως λέγεται, των θαλασσίων συνόρων της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη συνθήκη ΑΟΣ που έδωσε, θα λέγαμε, την απαρχή όλων αυτών των ενεργειακών εξελίξεων που έχουμε σήμερα, και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για αυτές. Ναι. Απλά να θυμίσουμε ότι συνέπεσε η χρονική περίοδος όπου η Τουρκία ήθελε να βάλει χέρι εντός εισαγωγικών στις λεγόμενες αραβικές δημοκρατίες με διάφορα κινήματα κτλ. Που τελικά έχουν αποτύχει βέβαια, και είναι εκεί που σίγουρα οι Αιγύπτιοι, θα λέγαμε, δεν συγχώρεσαν. Πολύ σωστά. Ίσως και ήταν η συγκυρία που αξιοποιήσαμε. Πολύ σωστά. Έτσι, κύριε Βιπίδου, γιατί όπως καλά γνωρίζετε τα πολιτικά δρόμενα πίσω από αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι ότι εάν η Αίγυπτος βρισκόταν τώρα μετά την Αραβική Άνοιξη υπό την ηγεσία της Μουσουλμανικής Αδερφότητας, που εντός ολίγου θα κηρυχθεί και επισήμως ως τρομοκρατική οργάνωση λόγω και των εξελίξεων που βλέπουμε στο Κατάρ, τότε ο Μόρση, που ήταν ο ηγέτης της, σίγουρα ως πολύ φιλότου
τουρκική στάση της Αιγύπτου, δεν θα μπορούσε. Που δεν είχα υπέγραφε μια τέτοια συμφωνία. Ναι. Ακριβώς. Εκμεταλλευτήκαμε λοιπόν την προεργασία αυτή. Επί Μουμπάρακ υπεγράφει αυτή η οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας με ευνοϊκούς όρους στο διεθνές δίκαιο για τις επόμενες υπογραφές που έγιναν τότε, και έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία, αντίθετη σε όλες τις φωνές που τότε λέγαν μην προκαλέσετε την μεγάλη ισχυρή αντίπαλό σας που είναι η Τουρκία, θα έχετε την διπλωματία των κανονιοφόρων. Πέρα από αυτές τις απειλές, προχωρήσαμε σεβόμενοι ότι το διεθνές δίκαιο μας δίνει αυτά τα όπλα. Και αυτή είναι, όπως σας είπα στην αρχή, η μεγάλη... Μια απορία να θέσω, κύριε Παναστασίου. Βεβαίως. Από τη στιγμή που η Τουρκία δεν υπέγραψε αυτή τη συμφωνία, μάλιστα, νομιμοποιείται εντός εισαγωγικών να πει ότι ξέρετε κύριε, εγώ δεν είμαι μέρος αυτού του πράγματος. Δεν το αναγνωρίζω, δεν το σέβομαι, στέλνω στην περιοχή τις φρεγάτες μου, ξέρω εγώ, τον Μπαρπαρός μου κτλ. Πολύ ωραία. Κύριε Ευρυπίδου, κάνατε μια κέρια ερώτηση, θα έλεγα νομική. Αυτό είναι και ένα επιχείρημα που επικαλείται η Τουρκία πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε διεθνή φόρα, είτε η Ελλάδα, έχουμε και εμείς προβλήματα με την υφαλοκρηπίδα, είτε η Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ δεν υπέγραψα τη συνθήκη της θάλασσας, δεν αναγνωρίζω καμία ΑΟΣ. Το διεθνές δίκαιο δίνει εδώ πάλι την απάντησή του. Το δίκαιο της θάλασσας δεν είναι αυτή η υπογραφή της σύμβασης που έγινε το 1982. Πριν από πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 50 που ξεκίνησαν οι υπογραφές νομικά να υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, είχαμε το λεγόμενο Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο. Από την εποχή του Hugo Grotius, του μεγάλου νομομαθή Ολλανδού, οι μεγάλες δυνάμεις κινούνταν εμπορικά στις θάλασσες. Υπήρχαν από τότε κανόνες, όπως λέμε στα νομικά, εθιμικοί, όπου εφαρμόζαμε την ελευθερία της ναυσιπλοείας, την προστασία των ζωνών των παρακείμενων ακτών των κρατών, μέχρι πρόσφατα που δημιουργήσαμε και τους νεότερους θεσμούς της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Έχουμε λοιπόν το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο, το οποίο πέρα από την υπογραφή, χειροπιαστά δηλαδή, των κανόνων δικαίου σε κώδικα, σε μια σύμβαση, εξακολουθεί παράλληλα να ισχύει ανά τους αιώνες. Σήμερα έχουμε αποφάσεις στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που επικαλούνται για χώρες όπως η Τουρκία, που δεν αναγνωρίζει το συμβατικό δίκαιο, ότι έχετε μια υποχρέωση να αναγνωρίσετε τουλάχιστον το εθιμικό δίκαιο. Και πέρα από το ότι εσείς δεν υπογράψατε συγκεκριμένη σύμβαση, δεν μπορείτε όμως να έρθετε αντιμέτωποι με μια κατάκτηση οικουμενική που είναι οι εθιμικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου. Πλέον δεσμεύεται η Τουρκία εθιμικώς στο να αναγνωρίσει έναντι άλλων κρατών το δικαίωμά τους, τουλάχιστον αυτών των κρατών, να έχουν αυτούς τους θεσμούς του δικαίου της θάλασσας. Να το γενικεύσω λίγο, να μην μιλήσω μόνο για την Τουρκία. Μια μεγάλη χώρα εξακολουθεί παρόλα αυτά να μην αποδέχεται αυτό το πράγμα και να κάνει τα δικά της. Πώς η διεθνής κοινότητα τιμωρεί αυτό το κράτος ή το κάνει να σκεφτεί λογικά και να συμμορφωθεί? Εδώ πάμε υπάρχουν τρόποι. Ναι, πάμε λίγο σε ένα θέμα μεγάλο που είναι η κατασταλτική λειτουργία του διεθνούς δικαίου. Ξέρετε, το διεθνές δίκαιο το κατηγορούμε πολλές φορές για το λόγο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως ένα δίκαιο μιας χώρας, ένα ημεδαπό δίκαιο, μην έχοντας εκτελεστότητα, μην έχοντας μια αστυνομία, να το πω. Ή ένα στρατό, ή μια παγκόσμια κυβέρνηση που να πει αυτό είναι το διεθνές δίκαιο, το επιβάλλω και το κάνετε. Βεβαίως έχουμε θεσμούς όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έχουμε αποφάσεις που έχει πάρει το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά για θέματα τέτοια εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, οι δυνατότητες που έχει μια χώρα σαν την Κυπριακή Δημοκρατία καλή ώρα είναι δύο. Ο νομικός και ο πολιτικός τρόπος. Ο νομικός τρόπος είναι να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Υπάρχει βέβαια και ειδικό δικαστήριο διεθνές του δικαίου της θάλασσας, του Αμβούργου. Εκεί βέβαια δεν θα μπορούσαμε να πάμε γιατί δεν έχει υπογράψει η Τουρκία. Αλλά θα μπορούσαμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπως έγινε τη δεκαετία του 70 για το θέμα της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτός είναι ο νομικός τρόπος, που βέβαια είναι ένας, αν έχεις το δίκαιο με το μέρος σου, ένας καλός τρόπος, αλλά χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις. Και μία από αυτές είναι να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη ότι θα προσφύγουμε για να συζητήσουμε τη διαφωνία μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία το έχει πει πολλές φορές, δεν πάω.
Το έχει πει και στην Ελλάδα για τα ζητήματα του Αιγαίου. Αλλά το λέει πόσο μάλλον στην Κύπρο που δεν την αναγνωρίζει καν ως κράτος. Υπάρχει όμως και ο πολιτικός τρόπος. Εδώ έχει σχέση με αυτό που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία την τελευταία δεκαετία. Είναι η δημιουργία συμμαχιών. Δημιουργία συμμαχιών με κράτη που έχουν συμφέρον από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Θα σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Το Ισραήλ, όπως σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, δεν υπέγραψε το 1980. Είναι ένα από τα 4-5 που δεν υπέγραψε. Είναι από τα 4 κράτη που δεν υπέγραψε. Το 2007 υπέγραψε οριοθέτηση της ΑΟΣ που δεν έχει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα μου πείτε πώς το έκανε αυτό. Το έκανε διότι ένα κράτος, σεβόμενο το εθιμικό δίκαιο όπως σας είπα και πριν, μπορεί να έχει τους χύψη λόγους δικούς του να μην υπογράφει τη συγκεκριμένη συνθήκη. Που παρεμπιπτόντως ποιοι είναι έτσι για να... Είναι κυρίως το Παλαιστινιακό, η Λωρίδα της Γάζας. Η Λωρίδα της Γάζας βασικά. Έτσι, ναι. Που δημιουργούν θέματα στο ποιος θα έχει την αρμοδιότητα της ΑΟΣ που θα δημιουργήσει. Έκανε όμως πλήρως εκμετάλλευσης των θεμάτων που απορρέουν από την ΑΟΣ στην διακρατική του συμβατική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως και στο ιδιωτικό δίκαιο, λέμε, στις συμβάσεις δηλαδή, έτσι και στα κράτη, υπάρχει η ελευθερία της αυτονομίας της βούλησης. Θέλει το κράτος να κάνει μια συνθήκη, θα την κάνει, γιατί είναι κυρίαρχο. Έτσι έκανε και το Ισραήλ, χωρίς καν να έχει αναγνωρίσει την ίδια τη συνθήκη του δικαίου της θάλασσας. Μάλιστα, στο προήμιο αυτής της οριοθέτησης, που είναι δημόσια έγγραφα αυτά πλέον, θα δείτε ότι υπάρχει η αναφορά βάσει των αρχών του δικαίου της θάλασσας και της συνθήκης του Μοντέγκο Μπέι, την οποία δεν έχει υπογράψει το Ισραήλ. Κάνουμε αυτά που ορίζει η οριοθέτηση της Κυπριακής και Ισραηλίτικης ΑΟΣ. Βλέπετε λοιπόν ότι αν κάνουμε καλή χρήση διπλωματίας, πολιτικών συγκυριών και των νομικών όπλων που διαθέτουμε, φτάνουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα να προχωρούμε διαρκώς, χωρίς εμπόδια, και ελπίζω να μην υπάρχουν, σε αυτό που αποτελεί κατάκτηση για την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι οι ενεργειακές της επιδιώξεις. Ακριβώς. Και εδώ, για να, πριν πάω στο βήμα παρακάτω, είναι φανερό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενήργησε και λίγο ως πυροσβέστης και λίγο ως Ηνωμένα Έθνη, διότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε γείτονες, το Ισραήλ με το Λίβανο, το Ισραήλ με την Αίγυπτο, και η Κύπρος μπήκε κάπου στη μέση και ένωσε αυτά τα κομμάτια, ας πούμε, έτσι, και είναι, για αυτό το θέμα, βέβαια. Ναι. Πολύ σωστά. Έτσι ξεκίνησε και η όλη ιστορία των πολιτικών πλέον συνεργασιών, των λεγόμενων τριμερών σχέσεων. Έτσι ξεκίνησε από τις οριοθετήσεις της Κυπριακής ΑΟΣ με κράτη, όπως είπατε εσείς, που αν όχι εχθρικά έχουν αντίπαλα συμφέροντα, Αίγυπτος, Λίβανος, Ισραήλ, τρεις ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία, που... Να πούμε εδώ ότι το Λίβανο με το Ισραήλ δεν έχουν ακόμα οριοθετήσει μεταξύ τους ΑΟΣ, γιατί διαφωνούν ποια είναι τα θαλάσσια σύνορά τους στην θάλασσα των παρακείμενων ακτών. Η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε και με τους δύο, αφήνοντας το σημείο που διαφωνούν ως κενό, μόλις το διευθετήσετε θα συμφωνήσω και εγώ. Το ίδιο έκανε και με την Αίγυπτο ως προς τα δυτικά τους σύνορα. Προσοχή εδώ. Υπάρχει μέσα όρος στην Συμφωνία Οριοθέτησης της Κυπριακής και Αιγυπτιακής ΑΟΣ για το λεγόμενο τριεθνές σημείο των δυτικών συνόρων τους. Ξέρετε ποια χώρα αναγνωρίζουν και περιμένουν, το γράφουν μέσα ως η χώρα για να συμφωνήσουμε και τα σύνορά μας στα δυτικά? Την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι αποτελεί άλλο ένα όπλο για την ελληνική αυτή τη φορά στη κυβέρνηση να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν έρχεται η Ελλάδα? Που γίνονται με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Και είναι η ιστορία με το Καστελόριζο, βέβαια, για να φτάνει μέχρι εδώ η ΑΟΣ της Ελλάδας, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Εδώ πάμε στο θέμα της οριοθέτησης. Λοιπόν, ένα θέμα στην ΑΟΣ, δεν το ολοκληρώσαμε πριν, σύμφωνα με τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, είναι να ανακηρύξεις ότι έχω αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δηλαδή, τι κάνει το κάθε κράτος? Μονομερός έρχεται το κράτος και λέει στον θεματοφύλακα του δικαίου της θάλασσας, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι εγώ θέλω να αποκτήσω ΑΟΣ, και του δίνει κάποιες συντενταγμένες γεωγραφικές. Αυτό που πρέπει μετά να κάνει, και το λέει η συνθήκη αυτό, είναι ότι δεν είσαι μόνη σου στην περιοχή, θα πρέπει αυτή την οριοθέτηση, την κατάθεση των συντενταγμένων, να την οριοθετήσεις με κοινή συμφωνία με όλα τα γειτονικά σου κράτη. Και προχωράς μετά στις οριοθετήσεις. Το πρόβλημα που εδώ αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ότι έχει την Τουρκία
όχι μόνο στην περιοχή του Καστελόριζου, αλλά σε όλο το Αιγαίο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, λέει η Τουρκία. Σημαίνει το μισό Αιγαίο, δηλαδή. Μισό Αιγαίο, ότι δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα να αποκτήσει ούτε ΑΟΣ ούτε υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά περίεργο για το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που δεν αναγνώρισε πλήρως τα δικαιώματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ για νησιά. Το διεθνές δίκαιο όμως της θάλασσας είναι και εδώ καταπέλτης. Είναι το άρθρο 121 του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που λέει ρητά όλα τα νησιά, πλην μόνο αυτών που δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη ζωή ή οικονομική δραστηριότητα. Όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, τόσο σε αιγελίτιδα ζώνη όσο και σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ που έχουν οι υπηρετικές ακτές. Η Τουρκία λέει κάτι το οποίο προκαλεί πολλές φορές και νομικά. Έχουμε έναν τεράστιο όγκο υπηρετικής χώρας και θα κοπεί η φόρα, δηλαδή η έκταση αυτών των ακτών που κρύβει πίσω του τον όγκο υπηρετικής χώρας από κάποια νησιά. Κι όμως τα νησιά είναι πλήρως κατοχυρωμένα στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και εδώ με κάποιες βέβαια ερμηνείες θα μπορούσαμε να πούμε να περιοριστεί το πλάτος της υφαλοκρηπίδας τους, αλλά πάλι θα έχουν υφαλοκρηπίδα. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημείο τριβής μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ξέρετε, αν και έχει προχωρήσει η Ελλάδα σε αδειοδότηση στα νότια και δυτικά της χώρας. Γι' αυτό το λόγο, αν είχαμε κάμερα θα μπορούσαμε να δείξουμε τα οικόπεδα. Η Ελλάδα προχώρησε με καλή διπλωματία στις περιοχές που δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, που είναι δυτικά της Ελλάδος, όλη η περιοχή από του Ιωνίου Πελάγους, δηλαδή, από την Κέρκυρα μέχρι τα Κύθυρα και του Κρητικού Πελάγους νοτίως, που και εκεί έχουμε ενδείξεις για πολλά κοιτάσματα, σύνολο 20 οικόπεδα τα οποία έχουν ξεκινήσει και αυτά με δύο γύρους αδειοδοτήσεων να δίνονται σε καλές πλέον εταιρείες, ακολουθούμενη και η Ελλάδα το παράδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πολιτικό σκέλος, και θα κλείσω εδώ να πάμε στην επόμενη ερώτηση, στο πολιτικό σκέλος θέλω να σας πω μόνο ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και μυστικά, έτσι πρέπει να γίνουν, με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε στην οριοθέτηση του τριεθνούς αυτού συνόρου. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βέβαια όμως, γι' αυτό το αφήνει η πολιτική ηγεσία παρακάτω προφανώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι θέλει και πολύ μεγάλη πολιτική βούληση. Ναι. Όποια κυβέρνηση και όποιος πολιτικός άνδρας αποφασίσει κάτι τέτοιο. Μα δεν είναι και στα εντελώς καλά της που λέμε η Ελλάδα αυτή την περίοδο. Ακριβώς. Ίσως να μην την παίρνει κιόλας να κάνει αυτό το βήμα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έχει πολλά να σκεφτεί. Ναι. Έχει αρκετά προβλήματα ήδη με την Τουρκία στο Αιγαίο. Πάρα πολύ έντονα. Ίσως εδώ θα μπορούσε κάποιος διεθνολόγος να πει ότι μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Κάνε τη δουλειά σου, όπως κάνει και η Κύπρος προς το παρόν, μέχρι να αποκρισταλωθεί η θετική έκβαση των πραγμάτων για σένα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρετε μια ανάσα. Βεβαίως. Και να επιστρέψουμε να δούμε και το παρακάτω. Το τι γίνεται παρακάτω και το πώς οι συγκυρίες της περιοχής τώρα με τα... η Συρία που πάει να τελειώσει, ελπίζομαι, ο εμφύλιος, όπου να είναι, το νέο παιχνίδι που ανοίγει, το νέο μέτωπο που ανοίγει με το Κατάρ, Τουρκία, Κατάρ και οι Άραβες οι υπόλοιποι, να δούμε τι βγαίνει μέσα από αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγο με την αδειά σας, κύριε Παναστασίου. Να είστε καλά. Καλημέρα Πάφος. Πρωινή ενημερωτική εκπομπή με θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ειδήσεις με τη συντακτική ομάδα του Ράδιο Πάφος. Είναι Παρασκευή 9 του Ιούνιου. Ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολης, ο κύριος Θωμάς Παπαναστασίου, είναι μαζί μας. Μιλάμε για την ΑΟΣ, μιλάμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα έρθουμε, κύριε Παναστασίου, σε όλα όσα προβλέπουμε ότι θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Πολύ σημαντικά, ξεκινώντας από την πρώτη γεώτρηση για το 17. Αν θυμάμαι καλά, θα γίνει και μια στο τέλος του 17, έτσι. Ναι. Αυτή θα γίνει από την Total. Αυτή που
Επίκειται. Μαζί πλέον, βέβαια. Any total, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Και θα είναι σε ένα οικόπεδο, μάλιστα, το οποίο γυτνιάζει με το οικόπεδο στο οποίο έχει ανακαλυφθεί το τιτάνιο κοίτασμα Ζορ της Αιγύπτου. Σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Ευρυπίδου. Πρόκειται για την ερευνητική πρώτη γεώτρηση που θα κάνει η κοινοπραξία της γαλλικής τεράστιας πολυεθνικής Total με την ENI της Ιταλικής. Αυτή θα γίνει κατόπιν της τελευταίας τρίτης διαπραγμάτευσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των εταιριών, όπου είχαμε τρία οικόπεδα, ένα εκ των οποίων είναι το οικόπεδο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ ή αλλιώς λεγόμενο η περιοχή του Αγίου Ονυσιφόρου. Έχει και μια ιστορία η ονομασία, μάλιστα είναι Άγιος της Πάφου, έμαθα, διότι υπήρχαν στο συναξαριστή του αναφορές για ύπαρξη φυσικού αερίου από τότε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γι' αυτό οι Γάλλοι ερευνητές της Total έδωσαν στην ερευνητική αυτή γεώτρηση το όνομα Άγιος Ονυσιφόρος. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο τα λογοτεχνικά, ναι, ωραία ιστορικά, της υπόθεσης. Λοιπόν, αυτή η ερευνητική γεώτρηση προέκυψε πάλι με αυτά που λέγαμε πριν των συμφωνιών της ΑΟΣ και της συμφωνίας διανομής της παραγωγής, όπως λέγεται, με την κοινοπραξία αυτή και την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα γίνει σε μια περιοχή που είναι πάνω στο σύνορο της Κυπριακής ΑΟΣ και της Αιγυπτιακής. Και πού ακριβώς? Λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την τελευταία ανακάλυψη του σούπερ γιγαντιαίου, σούπερ giant, όπως χαρακτηρίζεται στο χώρο του πετρελαίου, σούπερ giant λοιπόν, κοιτάσματος φυσικού αερίου που ευρέθη πάλι από την ΕΝΗ, αλλά αυτή τη φορά στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Οι γεωλόγοι και οι ειδικοί των εξορίξεων έχουν κρίνει την περιοχή αυτή ως πάρα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο ανακάλυψης εξίσου μεγάλου κοιτάσματος, αυτή τη φορά όμως εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο η μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει τόσο στην αγορά όσο και στη διπλωματία του χώρου του φυσικού αερίου γύρω από αυτή την εξόριξη. Στην περίπτωση του ΖΟΡ μιλάμε για τρεις ακριβώς κυβικά, τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, ναι, φυσικού αερίου. Είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει. Εδώ θα ήθελα να σας πω το ενδιαφέρον των εταιριών. Η Total παρήγγειλε το γεωτρύπανο από μία νορβηγική εταιρεία. Αυτό το είναι ένα πλωτό, πλοίο δηλαδή, ναι, που φέρει το τρυπάνι. Αυτό θα κοστίσει στην Total για περίπου ένα μήνα που θα το χρησιμοποιήσει $1 εκατομμύριο την ημέρα. Η δε γεώτρηση, μόνο η γεώτρηση, για 30 ημέρες που θα χρησιμοποιήσει, 30 εκατομμύρια. Ναι. Ας βάλουμε λοιπόν και άλλα έξοδα που θα έχει, διότι πέρα από την ίδια την ερευνητική γεώτρηση υπάρχουν και άλλες παράλληλες εργασίες που διαγίνονται στο λιμάνι της Λεμεσού. Όποιος έχει την τύχη να πάει θα δει πόση μεγάλη προεργασία γίνεται αυτή τη στιγμή με ένα σωρό προπαρασκευαστικές εργασίες, οι σωληνώσεις, ο καθαρισμός τους, η οικολογική προέκταση του θέματος, οι μεταφορές με τα πλοία. Το πλοίο θα κάνει κάπου 5-6 ώρες για να πάει στην περιοχή αυτή. Προφανώς όταν γίνεται η γεώτρηση μπαίνει σωλήνα και αν βρεθεί μπαίνει ένα είδος κλίνει κάπως και μετά εξορίγνεται. Κοιτάξτε, ειδικό στο θέμα το ξέρετε, δεν αυτό είμαι. Αλλά ναι, θα σας πω ότι η γεώτρηση αυτή είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να πάρουμε ένα δείγμα, πώς λέμε, αίματος, ανάλυση αίματος, ένα δείγμα ανάλυσης της περιεκτικότητας που υπάρχει στο υπέδαφος του βυθού από φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Αυτό βεβαίως γίνεται μόνο λοιπόν με αυτόν τον τρόπο της γεώτρησης, η οποία μπαίνει φυσικά μία σωλήνα στην περιοχή αυτή και προσπαθεί με όλα τα άλλα μέσα τεχνολογίας που διαθέτουν οι εταιρείες σήμερα, ακόμα και δορυφορικά και με σεισμογραφικές έρευνες και με πολλά άλλα έτσι επιστημονικά επιτεύγματα, να πάρει το δείγμα της περιοχής που βρίσκεται εκεί. Στην ουσία τι προσπαθεί να κάνει? Αυτό που λέγαν παλιά οι κυνηγοί του πετρελαίου, να χτυπήσει φλέβα, δηλαδή να
πάρει όχι μόνο εκεί που υπάρχει, αλλά και εκεί που θα μπορεί να το αντλήσει. Στην περιοχή δηλαδή της υπόγειας δεξαμενής, να το πω χοντρικά, όπου θα μπορεί να αντλήσει με οικονομικό τρόπο και εύκολα και ασφαλώς το φυσικό αέριο. Είναι δύσκολες εργασίες, απαιτούν πάρα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Πρόκειται για επένδυση πολλών εκατομμυρίων, όπως σας είπα και πριν, χωρίς να είναι σίγουρη η επιτυχή έκβασή τους. Γι' αυτό και οι εταιρείες αυτές, εκεί που πάνε και αποφασίζουν να κάνουν τις ερευνητικές γεωτρήσεις, έχουν πολύ υψηλό δείκτη προβλεψιμότητας και πιθανολόγησης ότι θα πέσουν μέσα. Έτσι. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, κύριε Ευρυπίδου, είναι μια μεγάλη εξέλιξη που έχει δημιουργήσει τριγμό όχι μόνο στους κύκλους των εταιριών του πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και στο διπλωματικό πεδίο. Δεν σας κρύβω ότι πολλές από τις εξελίξεις που θα έχουμε αυτόν τον μήνα γύρω και από το εθνικό μας ζήτημα, το κυπριακό, αναφέρουμε φυσικά στις συζητήσεις για τη διαπραγμάτευση στη Γενέβη, έχουν σχέση και με αυτή την ερευνητική εξελίξη. Προφανώς. Είναι γι' αυτό που όλοι βιάζονται να γίνει αυτή η συνάντηση πριν από την γεώτρηση, έτσι. Ασφαλώς, και είναι μία, θα έλεγα, χρονική στιγμή που ενώ θα έπρεπε για λογαριασμό των εταιριών και της κυπριακής πλευράς να υπάρχει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία γύρω από αυτή τη γεώτρηση. Ξέρετε, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους επιχειρήσεις που χρειάζονται, που έχουν υψηλό και πολιτικό και εμπορικό κίνδυνο, δεν θέλεις να δημιουργήσεις πολλά προβλήματα. Το κακό timing λοιπόν της περίοδου αυτής είναι ότι θα συζητούμε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της κυπριακής δημοκρατίας και ταυτόχρονα θα έχουμε μία από τις πιο ελπιδοφόρες, να το πω έτσι, προσπάθειες εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου, ναι, της κυπριακής αόλης. Βεβαίως, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι από τη μια να το αποσυνδέσεις εντελώς, ενώ από την άλλη υποτίθεται ότι αυτό είναι ο πολιορκητικός σου κρυός για να λύσεις ένα πρόβλημα. Είναι δύσκολο ζήτημα, κύριε Παναστασίου. Από τη μια, να φέρεις να το αποσυνδέσεις, και έτσι πρέπει να είναι, λες, είναι κομμάτι της κυπριακής δημοκρατίας, όλοι θα επωφεληθούν, οι νόμιμοι κάτοικοι, οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι κτλ. Από την άλλη όμως, το θέλεις να το χρησιμοποιήσεις για να εξαναγκάσεις την Τουρκία να κάνει υποχωρήσεις σε άλλα θέματα. Να σας το πω παραβολικά, ναι, όπως ξεκινήσατε, είπατε ένας πολιορκητικός κρυός. Για να μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις έστω ως μια απειλή στην απέναντι πλευρά, πρέπει πρώτα να τον οπλίσεις. Πρέπει πρώτα να είναι έτοιμος, τεντωμένος, ώστε να μπορείς τότε να εφαρμόσεις, να ρίξεις την πύλη. Να ρίξεις την πύλη, ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην προσπάθεια δημιουργίας αυτού του σημαντικού διπλωματικού μηχανισμού, όπως είπατε. Γι' αυτό για μένα προσωπικά η άποψή μου, η ταπεινή, είναι ότι χρειάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απομόνωση της ενέργειας αυτής από όλα τα άλλα ζητήματα, μέχρι εκείνο το σημείο που εμείς οι ίδιοι να αποφασίσουμε ότι πλέον έχουμε βάλει τη σφαίρα στη σκανδάλη. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή μας παίζει και λίγο χρόνο, να δούμε και λίγο ευρύτερα τα ζητήματα της περιοχής μας. Είναι δύσκολα ζητήματα για μεγάλους λίτες, που λέμε, το σταυρόλεξο που υπάρχει στην περιοχή μας, κύριε Παναστασίου. Δηλαδή η σύγκρουση στη Συρία, τώρα το μέτωπο το άλλο που ανοίγει με την Ντόχα και τους υπόλοιπους Άραβες, την Τουρκία να είναι στη μέση και να υποστηρίζει το Κατάρ, να στέλνει στρατό, να έχει δημιουργήσει μια μεγάλη βάση στρατιωτική στην περιοχή, στην οποία επίσης οι Αμερικάνοι έχουν τη μεγαλύτερη βάση στην Ντόχα, και βεβαίως οι Αμερικάνοι φαίνεται ότι είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή στους Σαουδάραβες και στους υπόλοιπους παρά στο Κατάρ. Είναι τα πράγματα λίγο έτσι πολύ μπερδεμένα και το ένα μέσα στο άλλο, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι. Δεν σας κρύβω ότι και ακόμα διπλωμάτες που εκφράζουν την ανησυχία τους για αυτές τις εξελίξεις λένε ότι βρισκόμαστε σε εποχές που δεν μπορούμε να χαράξουμε μια στρατηγική. Διότι οι συμμαχίες αλλάζουν μέρα με τη μέρα, οι συνθήκες και οι εξελίξεις έρχονται να ανατρέψουν σχεδιασμούς πολλών ετών, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αβεβαιότητα, η οποία αβεβαιότητα αυτή αποτελεί ίσως θα έλεγα και ένα σημείο των καιρών. Ζούμε πραγματικά σε εποχές που δεν είναι εύκολες οι τοποθετήσεις για τόσο σημαντικά ζητήματα. Ο προηγούμενος αιώνας, για παράδειγμα, οι μεγάλες δυνάμεις που είχαν προβλήματα και μερικές φορές έφτασαν και στη σύγκρουση, είχαν αποκρισταλωμένες αντιθέσεις, είχαν αγεφύρωτες διαφορές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα παζλ το οποίο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, για το λόγο ότι ενώ τα συμφέροντα είναι εκεί, ο τρόπος αντιμετώπισης τους από τις μεγάλες δυνάμεις διαφέρει, αλλάζει, εναλλάσσονται με πρώτη και καλύτερη... Και αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Με πρώτη και καλύτερη περιπλοκή των πραγμάτων, τη θέση της Τουρκίας στο σήμερα. Ναι. Η συμπεριφορά η οποία διπλωματικά... Είναι λιγάκι αλόκοτη. Είναι αλόκοτη και δημιουργεί, όπως θα έχετε καταλάβει εσείς και οι ακροατές μας, δημιουργεί τελικά προβλήματα στην ίδια την διπλωματία της Τουρκίας. Αυτό το οποίο είχαμε ακούσει στην αρχή της εκστρατείας του κόμματος του κ. Ερντογάν, ότι στα εξωτερικά θέματα θέλουμε μηδέν προβλήματα με όλους τους γείτονές μας, σήμερα είναι φυσιολογικά ανέκδοτο, διότι υπάρχουν όχι zero problems, αλλά πολλά προβλήματα με όλους τους γείτονες. Πάντως, το θέμα που είπατε πριν, μόνο μία επισήμανση θα ήθελα να κάνω, που έχει σχέση με όσα λέγαμε πριν. Πάλι το ενεργειακό θέμα βρίσκεται πίσω σε μεγάλο μέρος του puzzle που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Τι εννοώ? Το πρόβλημα στη Συρία και η όλη αυτή πολύ δεσμενή θέση του συριακού λαού, ένας από τους λόγους που το προκάλεσε ήταν και, και τα σχέδια μεταφοράς του φυσικού αερίου από την περιοχή του Κατάρ. Είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο σε παραγωγή φυσικού αερίου. Η μεταφορά του λοιπόν προς τις αγορές της Δύσης μέσω φυσικά της Συρίας στην Τουρκία και από εκεί με τους αγωγούς που έχουν ήδη προβλεφθεί στην Ευρώπη. Η επέμβαση λοιπόν στη Συρία, η άρνηση του καθεστώτος του Άσαντ για αυτόν τον αγωγό, η συμμαχία με το Ιράν που είχε τα προβλήματα με τον αραβικό κόσμο και η εμπλοκή φυσικά Ρωσία και τα δικά του συμφέροντα του Ιράν, εννοείται, βέβαια, με τα δικά του προφανώς κοιτάσματα κτλ. Ακριβώς, όλη αυτή η εμπλοκή έχει δημιουργήσει αυτό το δύσκολο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Βλέπετε λοιπόν ότι πάλι το θέμα της ενέργειας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να είναι ευχή, αλλά μπορεί να γίνει και κατάρα. Και κατάρα, ναι. Σίγουρα, πολλοί λένε το παράδειγμα της Νορβηγίας και της Νιγηρίας. Ακριβώς. Και εδώ είναι ένα άλλο θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε να το συζητήσουμε. Όπως και η ΑΟΣ πολύ καλά κάνετε και ενημερώνετε τους ακροατές μας, έτσι και το θέμα της διαχείρισης του ενεργειακού πλούτου μιας χώρας αποτελεί την επόμενη μέρα για το κράτος μας. Πώς τα ωφέλη, τα ενδεχόμενα ωφέλη ακόμα μιας μεγάλης ανακάλυψης φυσικού αερίου θα ωφελήσουν την ίδια την κοινωνία, θα μείνουν σε ένα ταμείο υπερεθνικό για την ανάπτυξη του τόπου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως πολύ ορθά θέσατε, δημιουργεί αυτό θα εύκολα εξαρτηθεί, προβλήματα. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τον τρόπο που θα πωλήσεις αυτόν τον πλούτο ή που θα τον μεταφέρεις στις αγορές. Δηλαδή, αν θα είναι, ξέρω εγώ, μέσω πλοίων υγροποίησης, είναι διαφορετική η πράξη, αν είναι μέσω αγωγού είναι άλλος, πώς κτλ. Ωραία, μου δίνεται αφορμή εδώ να το δέσουμε λίγο το θέμα αυτό με την κουβέντα που είχαμε για την ΑΟΣ.
πέρα από την ανακάλυψη και την εκμετάλλευση, μένει να ασχοληθείς με το πιο σημαντικό θέμα, είναι πώς θα το μεταφέρω αυτό το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο στις αγορές που πρόκειται να το εμπορευτώ ή να το εκμεταλλευτώ παραπέρα εκεί. Εμείς εδώ τώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή δεν έχουμε κανέναν αγωγό που θα μπορούσε να είναι η πιο προσιτή λύση καταρχήν στη μεταφορά των μελλοντικών κοιτασμάτων. Γίνεται μία κουβέντα λοιπόν στο να δημιουργηθεί ένας αγωγός μεταφοράς είτε από την Αφροδίτη που είναι το πρώτο κοίτασμα που ευρέθη στην Κυπριακή ΑΟΣ από την κοινοπραξία της Noble Energy, είτε από αυτά τα κοιτάσματα τα οποία θα βρούμε τώρα, να μεταφερθεί το φυσικό αέριο σε μια αγορά που θα μπορούμε να το πουλήσουμε. Δύο είναι οι εναλλακτικές εδώ που έχουν τεθεί, μάλλον τρεις για να είμαι ειλικρινής. Η πρώτη είναι να πάει στην Αίγυπτο. Γιατί? Γιατί η Αίγυπτος διαθέτει ήδη σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μην έχεις το κόστος να φτιάξεις ένα τόσο πολυδάπανο σταθμό. Τον αγωγό θα πρέπει να το φτιάξουμε για να το πάμε στο σταθμό υγροποίησης. Υπάρχει μια δεύτερη λύση η οποία δεν πολύ συμφέρει, να το πω, την Κυπριακή Δημοκρατία και τη συζητάει το Ισραήλ. Είναι να μεταφερθεί αυτό το φυσικό αέριο από την περιοχή των κοιτασμάτων διαμέσου της Κυπριακής ΑΟΣ στην Τουρκία. Ναι, αυτό εξακολουθεί να το συζητά το Ισραήλ. Και μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αυτό είναι το ερώτημα. Μέχρι πρόσφατα, έχετε δίκιο που το λέτε, μέχρι τις τελευταίες εξελίξεις, μέχρι πολύ πρόσφατα ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ είχε θέσει κατηγορηματικά και στην ελληνική και στην ιταλική αρμόδια αρχή, διότι θα σας πω γιατί η Ιταλία εμπλέκεται εδώ, είχε θέσει ξεκάθαρα το ζήτημα ότι για μας, για τα ζωτικά μας συμφέροντα του Ισραήλ, θέλουμε να επιδιώξουμε ταυτόχρονα δύο αγωγούς. Ο ένας θα είναι ο αγωγός διαμέσου της Κυπριακής ΑΟΣ στην Τουρκία. Και ο άλλος θα είναι ο αγωγός που θέλει η Κύπρος και η Ελλάδα και η Ιταλία, ο λεγόμενος East Med. Ο αγωγός δηλαδή μεταφοράς του φυσικού αερίου από την περιοχή στην Κρήτη, στην Ελλάδα και από εκεί στην Ιταλία. Εδώ εμπλέκεται το ζήτημα της ΑΟΣ και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, γιατί η δική μας πλευρά δεν θέλει, εάν δεν λυθεί το κυπριακό, να χρησιμοποιηθεί η κυπριακή ΑΟΣ για μια μεταφορά φυσικού αερίου στην Τουρκία. Το Ισραήλ φαίνεται ότι κρατάει στάση άκαμπτη σε αυτό το θέμα και υποστηρίζει ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν υπάρχει πρόβλημα στο να διαπεράσει ένας αγωγός διαμέσου της Κυπριακής ΑΟΣ. Βλέπετε, το Ισραήλ έχει μια σταθερή στρατηγική που δεν επηρεάζεται πολύ από τις πρόσφατες εξελίξεις συγκυρίες και τις συγκυρίες, ναι. Γιατί οι τωρινές συγκυρίες, ευτυχώς για μας, είναι ανασταλτικές του εγχειρήματος αυτού. Τι εννοώ? Δεν έχει λύσει απόλυτα τις διπλωματικές του σχέσεις με την Τουρκία. Ο Ερντογάν, και δεν προβλέπεται να τις λύσει κιόλας τα επόμενα χρόνια. Προσπαθεί, ναι. Προσπαθεί πάρα πολύ. Έχει πολλές φορές, έχουμε δει διάφορες κινήσεις για να λύσει το θέμα και του προβλήματος του γενικότερου μέσω των συμφερόντων που έχει και η Τουρκία στο να γίνει και ένας τέτοιος αγωγός. Βέβαια, η τελευταία εξέλιξη με το Κατάρ, οι διεθνολόγοι λένε ότι θα δημιουργήσει κι άλλο ένα θέμα τριβής του Ισραήλ, διότι το Κατάρ υποστηρίζει και τη Χαμάς, υποστηρίζει και τους αδερφούς μουσουλμάνους. Η Τουρκία δίνει πολύ μεγάλη στήριξη στο Κατάρ, όπως πολύ σωστά είπατε. Άρα αποτελεί και αυτός ο λόγος ένα ζήτημα τριβής με το Ισραήλ. Εμείς εδώ πρέπει να δούμε όμως ποια είναι η δική μας στρατηγική. Και η δική μας στρατηγική είναι να δημιουργηθεί ο αγωγός East Med, δύσκολος αγωγός, μεγάλη απόσταση, αλλά... αλλά τεχνητά εφικτός, λένε οι ειδικοί. Προς το παρόν αυτό ερευνούμε. Ξέρετε, λένε ότι είναι τεχνικά εφικτός ο στόχος, αλλά θα πρέπει να δούμε και αν είναι και οικονομικά βιώσιμος. Έχουμε όμως και μία τρίτη λύση και αυτή ήθελα να σας πω ποια είναι. Την είχε θέσει και ο αείμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος από την αρχή και ο Κλειρίδης, ο Μακαρίτης, και αυτός είχε τοποθετηθεί στο θέμα αυτό και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Αποκλείομαι.
είναι το θέμα της αυτονομίας στην εκμετάλλευση μέσα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη δημιουργία ενός δικού μας σταθμού υγροποίησης του φυσικού αερίου. Ενός θερματικού, βέβαια. Ενός θερματικού. Είχε προταθεί και έχουν γίνει και τα σχέδια βιωσιμότητας το Βασιλικό να είναι ο τόπος που θα δεχθεί το φυσικό αέριο από όλη την ευρύτερη θαλάσσια αυτή ζώνη. Εάν έχουν... Και να δημιουργηθεί ένας σταθμός υγροποίησης βασικά. Ακριβώς. Για να εξάγεις με πλοία το αέριο στις και τώρα. Να έχεις εσύ την απόφαση να στείλεις το φυσικό αέριο σε όποια αγορά του κόσμου το επιθυμείς. Ο αγωγός λίγο σε δεσμεύει διότι είναι συγκεκριμένος ο προορισμός. Ενώ με αυτόν τον τρόπο θα το στείλες και στις αγορές της Ασίας. Ακριβώς, που η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη, που έχεις παίκτες εκεί όπως η Κίνα και η Ιαπωνία που είναι πεινασμένοι για ποσότητες φυσικού αερίου, και θα έχεις εσύ τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην εκμετάλλευση του δικού σου φυσικού αερίου. Εδώ το πρόβλημα το οποίο υπάρχει ακόμα είναι το πρόβλημα της εμπορικής βιωσιμότητας. Επειδή κοστίζουν οι τερματικοί πολλά δισεκατομμύρια, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις ακόμα δικές σου επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου για να υποστηρίξει μια τέτοια εμπορική ενέργεια. Αν όμως οι εξελίξεις αυτό το μήνα Ονησιφόρου, και μετέπειτα δημιουργήσει ελπίδες και ενδείξεις και αποδείξεις στο τέλος ότι θα βρεθεί μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου, βλέπετε πόσο γρήγορα αλλάζουν και αυτά τα σενάρια στην όλη αυτή σκακέρα τη διπλωματική που έχει να κάνει με την ενέργεια. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παναστασίου, και εγώ, κύριε, για τα πολύ ενδιαφέροντα και τεκμηριωμένα που μας είπατε. Να σας ευχαριστήσω ειδικά για την προσπάθεια που κάνετε από το σταθμό σας να ενημερώσετε για ζητήματα που δεν είναι της καθημερινότητας, αλλά τελικά αποτελούν ένα πάρα πολύ... Ευτυχώς ή δυστυχώς, αποτελούν ένα άμεσο ενδιαφέρον του κυπριακού και όχι μόνο λαού, αλλά κυρίως των ακροατών σας που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Και μέσω του Νεάπολης, που βεβαίως είναι το πανεπιστημιακό μας ίδρυμα στην ΠΑΦΟ. Βεβαίως, και με χαρά να σας καλέσουμε και στις διάφορες εκδηλώσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα που κάνουμε, και είναι ανοιχτή η πόρτα για φυσικά όλους τους πολίτες της κοινωνίας της ΠΑΦΟ. Η γνώση, είπατε πολύ σωστά, και άλλοι συναδελφοί σας, πρέπει να διαχέεται, και το πιστεύουμε πραγματικά αυτό. Και σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και σε εσάς και στους ακροατούς μας. Θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.